αναχώματα, τα φράγματα δηλαδή που προστατεύουν τα χωριά του Θεσσαλικού κάμπου από τις πλημμύρες των παραποτάμων του Μπινίου, δεν άντεξαν αυτή τη φορά. Έτσι η μεταμόρφωση πνίγηκε. Πρόχειρα κατασκευασμένα τα αναχώματα και κυρίως χωρίς προγραμματισμό κατέρευσαν με τη δυνατή βροχή. Κάποτε ήταν ένα συνηθισμένο αστείο για τους κατοίκους του Θεσσαλικού κάμπου. Θα σας φέρουμε και θάλασσα. Μια φράση που χάρη αστειότητας αποδιδόταν σε πολιτικούς, ειδικά σε προεκλογικές περιόδους. Τελικά το ελληνικό κράτος, που δεν κατάφερε να κάνει για ολόκληρες δεκαετίες τα κατάλληλα αντιπλημμυρικά έργα, έφερε και τις βάρκες στη μέση του Θεσσαλικού κάμπου, στους δρόμους της μεταμόρφωσης. Στο σημείο που βρισκόμαστε βλέπουμε και πολλά καινούργια σπίτια. Καινούργια σπίτια που χτίστηκαν με τον μόχθο των κατοίκων. Τι να σώσει κανείς πια από το βιός του. Όλα δείχνουν ότι σε λίγες μέρες, σε 5-6 μέρες που θα κατέβει η στάθμη του νερού, οι καταστροφές μέσα στα σπίτια θα είναι ανυπολόγιστες. Γι' αυτό οι κάτοικοι του χωριού θέλουν να το εγκαταλείψουν. Μένουν στη σκηνή. Υψίσιμο στο κέντρο υγείας. Με καρδιά. Μπορούμε να μείνουν στη σκηνή. Ένα κατοστάρικο είχα και πήρα το ψωμί μόνο. Μόνο ένα κατοστάρικο. Το χωριό πρέπει να φύγει. Γιατί δεν είναι η πρώτη ούτε η δεύτερη φορά. Πρέπει όλοι μας να πάρουμε μια απόφαση. Να το εγκαταλείψουμε, να φύγουμε και να πάμε κάπου αλλού. Το Βαμπάκι, μοναδική πηγή εισοδήματος των κατοίκων της μεταμόρφωσης. Έτσι κατάντησε ο μόχθος τους. Εκατοντάδες τόνοι βαμβακιού καταστράφηκαν. Το Βαμπάκι αυτό που βλέπετε είναι το μοναδικό που βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια του νερού. Η μεταμόρφωση τελείωσε. Βρώμησε ολόκληρη. Και οι υπεύθυνοι είναι αρμόνιοι. Έπρεπε να σπάσουν το ποτάμι προς την Αγία Σωτήρα που λέμε κάτω για να σωθεί η μεταμόρφωση. Προχθές την κρίσιμη ώρα που το νερό ήταν ορμητικό, κάποιος έπρεπε να αποφασίσει ποιο ανάχωμα θα ανοίξει με ανθρώπινο χέρι ώστε να σωθούν κάποια χωριά και καλλιέργειες. Να φύγει δηλαδή το νερό προς μια μόνο κατεύθυνση. Πάνω στον πανικό θυσιάστηκε η μεταμόρφωση για να γλιτώσουν γειτονικά χωριά και γειτονικές καλλιέργειες. Τόσο πρόχειρα είναι τα αναχώματα που όταν ξεχυλίζουν οι παραπόταμοι του Πηνιού και κυρίως ο Καλέντζης, κάποιες καλλιέργειες πρέπει οπωσδήποτε να καταστραφούν ή κάποια χωριά οπωσδήποτε να πνιγούν. Και το ερώτημα είναι ποιος ευθύνεται για αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Ποιος ευθύνεται για το γεγονός ότι η μεταμόρφωση είναι πια ένα έρημο χωριό. Σήμερα η κάθε οικογένεια στο Κορτίκι, έτσι λεγόταν παλιά η μεταμόρφωση, παίρνει 200 χιλιάρικα. Έτσι φαίνεται ότι εξαγοράζει η ελληνική πολιτεία την αγανάκτηση, αλλά κυρίως την πίκρα των αγροτών του Θεσσαλικού κάμπου. Σήμερα η στάθμη του νερού σε μερικά σημεία ξεπερνάει τα 3 μέτρα. Οι πρώτες βάρκες μπήκαν στη μεταμόρφωση και μερικοί κάτοικοι άνοιξαν τα σπίτια τους. Ποιες είναι το κάγκελο, πάτα στα τρά. Πάνε σκάτω. Δεν έχεις πατήσει ακόμα. Ο πρώτος ανάμεσά τους είναι ο Κώστας Χριστόπουλος, δάσκαλος. Αυτός έφτασε πρώτος στο πλημμυρισμένο σπίτι του. Πώς με το ξύλο εδώ. Τα βήματα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά. Το νερό κρύβει παγίδες. Οι άνθρωποι προσπαθούν να θυμηθούν κάθε λεπτομέρεια της αυλής που τώρα σκεπάζεται από το νερό για να μην κάνουν κάποια λάθος κίνηση. Σπάν τα παράθυρα, παραβιάζουν πόρτες και όταν μπαίνουν μέσα τους κυριεύει απόγνωση. Είναι κόποι μιας ολόκληρης ζωής που έχουν καταστραφεί μέσα σε λίγες ώρες. Να μια ματιά ρίξετε στα έπιπλα, έχουν ανοίξει στα δύο, έχουν πάρει νερό μέσα, όλα, όλα είναι για πέταμα. Δεν έχει μείνει τίποτα να τουλάχιστον να πάρω μαζί μου, γιατί όταν έφυγε την Κυριακή μόνο με ένα παντελόνι και με ένα σακάκι έφυγε. Αυτό είναι το υπνοδωμάτιο του σπιτιού, το κρεβατάκι του μικρού παιδιού. Όπως βλέπετε δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Πού να ζήσουμε εδώ μέσα τώρα. Ζάσε εδώ μέσα τώρα. Τι είναι η κατάσταση. Δεν υπάρχει ούτε ρούχο, ούτε
Σόμπα, ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Σε πολλές περιπτώσεις το θέαμα που αντικρίζουν οι άνθρωποι είναι μακάβριο. Αυτό το κουτί με οστά νεκρών έκανε ολόκληρη διαδρομή από το νεκροταφείο του χωριού μέχρι τα σπίτια. Τα περισσότερα σπίτια του χωριού είναι καινούρια και αυτό κάνει το δράμα τους μεγαλύτερο. Περιουσίες που χάθηκαν. Σήμερα οι αρμόδιοι πλησίασαν στη μεταμόρφωση. Από μακριά το χωριό φαίνεται απλώς σκεπασμένο με νερό. Εδώ όμως, σε αυτά τα σπίτια, σε αυτές τις πλημμυρισμένες γειτονιές που τις πλησιάζεις μόνο με βάρκες, κρύβεται το πραγματικό δράμα των κατοίκων της μεταμόρφωσης.